Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Γεωργίου και η ημερομηνία σήμερα είναι Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2024. Αυτό εδώ το βίντεό μου είναι ένα έκτακτο βίντεο, το οποίο το ετοιμάζω με αφορμή την επαναλειτουργία του Καθεδρικού Ναού της Παναγίας των Παρισίων, το περίφημο Notre Dame, χθες Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2024 έγιναν τα λεγόμενα θυρανίξια του Ιερού Ναού, όπου πλέον από εδώ και στο εξής επαναλειτουργεί κανονικά. Είχε ξεσπάσει πυρκαγιά στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Παρισίων πριν 5 χρόνια, το 2019, ύστερα από ένα βραχυκύκλωμα στα ηλεκτρικά συστήματα του ναού, όπως ακούστηκε τότε στις ειδήσεις. Κι όμως ο ιερός αυτός ιστορικός καθεδρικός ναός αναγεννήθηκε μέσα από τις τάχτες του και πλέον λειτουργεί για το κοινό, για τους πιστούς, μνημείο πραγματικά θρησκευτικής, ζωντανής λατρείας φυσικά, αλλά και μνημείο θρησκευτικής και ιστορικής κληρονομιάς. Σήμερα η μέρα είναι βροχερή εδώ στην Κέρκυρα και ως αφιέρωμα του συγκεκριμένου γεγονότος του ανοίγματος ξανά του Καθεδρικού Ναού της Παναγίας των Παρισίων, θα σας παρουσιάσω ένα θρησκευτικό, εκκλησιαστικό κομμάτι της Δυτικής Εκκλησίας, το οποίο το είχα παρουσιάσει ξανά πριν από αρκετά χρόνια στο χωριό Κρίνη. Όσοι μπείτε στο προφίλ μου στο YouTube, θα δείτε ότι το έχω ξαναπαρουσιάσει το συγκεκριμένο θρησκευτικό κομμάτι. Και είναι ευκαιρία να το παρουσιάσω ξανά, γιατί θεωρώ ότι αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι αρμόζει με την περίσταση, αφού και πορευόμαστε προς τα Χριστούγεννα, σε λίγο έχουμε Χριστούγεννα, και είναι ένα κομμάτι ενός καταπληκτικού Γάλλου εκκλησιαστικού μουσικοσυνθέτη, του Ολιβιέ Μεσιάν. Θα έβγαινα μπροστά να το διευθύνω από το αυτοκίνητό μου, αλλά έχει πολύ δυνατό άνεμο, κατά πρώτον, η βροχή δεν με πτωεί, αλλά είναι ο άνεμος δυνατός, με αποτέλεσμα να μην μπορώ να ακούω, αφού θα είμαι εκεί μπροστά, τη μουσική όπως θα εξελίσσεται από το CD player, MP3 player, το αυτοκίνητο μου, και έτσι να ξεφύγω και να μην διευθύνω σωστά όπως πρέπει να διευθύνω, γιατί πρέπει να ακούω το κομμάτι και ο δυνατός άνεμος που υπάρχει δεν θα μου επιτρέπει να κάνω κάτι τέτοιο. Θα το απολαύσουμε λοιπόν όπως και πριν από αρκετά χρόνια που είχαμε απολαύσει το ίδιο συγκεκριμένο κομμάτι, μέσα από το αυτοκίνητό μου με θέα. Το βουνό των Αγίων 10 απέναντί μας, εδώ που βρίσκομαι τώρα στο χωριό Καστελάνη Μέσης, απέναντι από τα σχολεία, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, στο γήπεδο Βολίδα του χωριού Καστελάνη Μέσης. Και πριν το ξεκινήσουμε να πω κάποια πράγματα, ότι χθες με τα θυρανίξια του Ιερού Ναού, του Καθεδρικού Ναού της Παναγίας των Παρισίων, παρευρέθησαν 40 αρχηγοί κρατών, πλήθος κόσμου, μέσα και έξω από τον Ιερό Ναό, θρησκευτικοί ηγέτες από διάφορες θρησκείες και φυσικά της δικής μας θρησκείας, Ορθόδοξοι, Ρώμαιο-Καθολικοί, Αγγλικανοί και Προτεστάντες, και ήταν πραγματικά ένα μεγαλειώδες γεγονός το άνοιγμα πάλι αυτού του παγκόσμιου ιστορικού θρησκευτικού μνημείου, παγκόσμιας ιστορικής κληρονομιάς για τον κόσμο ολόκληρο, της Παναγίας των Παρισίων, του περίφημου Notre Dame. Το κομμάτι λοιπόν που θα παρουσιάσω ως αφιέρωμα στο άνοιγμα του Καθεδρικού Ναού της Παναγίας των Παρισίων είναι από τον Γάλλο εκκλησιαστικό μουσικό συνθέτη Ολιβιέ Μεσιάν, με τον τίτλο God Among Us, ή στα γαλλικά Dieu parmi nous, ο Θεός είναι ανάμεσά μας.
Είναι το ένατο και τελευταίο τμήμα από 9 συνολικά τμήματα της περίφημης σύνθεσης του Ολιβιέ Μεσιάν, η γέννηση του Κυρίου, The Nativity of the Lord. Όπως σας είχα πει και σε το προηγούμενο βιντεάκι μου τότε, πριν από χρόνια, στο χωριό Κρίνη που το είχα ξαναπαρουσιάσει, ο Μεσιάν εδώ περιγράφει την προετοιμασία για το σχέδιο, το σχέδιο, την προετοιμασία για τη σωτηρία του ανθρώπου, δηλαδή το να ενανθρωπίσει ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, να έρθει στον κόσμο ως άνθρωπος για τη σωτηρία των ανθρώπων, τους αγγέλους που επισκέπτονται τους ποιμένες, το άστρο που τους δείχνει το δρόμο, τους μάγους, οι άγγελοι που λένε δόξα ανυψίσεις Θεό και λένε τα καλά νέα στους ποιμένες κλπ. Και το ένατο και τελευταίο που θα απολαύσουμε τώρα κομμάτι είναι η γέννηση του Κυρίου αυτή καθ' αυτή από τη μήτρα της Θεοτόκου. Όπως έχω πει, ο Ολιβιέ Μεσιάν είναι ο τρομακτικότερος των εκκλησιαστικών, σύγχρονων εκκλησιαστικών μουσικοσυνθετών της Δυτικής Εκκλησίας, διότι παντρεύει πολύ έντονα την κλασική μουσική με τη μουσική jazz και συγχρόνως πάνω στην τροπική αρμονία, μουσική jazz δηλαδή, χρησιμοποιεί τρόπους της Ανατολής και κυρίως αρχαίους ελληνικούς τρόπους, δόριο, φρύγιο, λίδιο, μιξολίδιο κλπ. Θα καταλάβετε τη μουσική τι εννοώ. Είναι λοιπόν ο τρομακτικότερος των μουσικοσυνθετών, γιατί παντρεύει πολύ άγρια τα δύο είδη, κλασική μουσική και μουσική jazz, συν την τροπική αρμονία με τους αρχαίους ελληνικούς τρόπους και τους τρόπους της Ανατολής. Και γι' αυτό υπάρχει μια πολύ άγρια παραβίαση της των κανόνων της κλασικής μουσικής, οι οποίοι είπαμε τους υπάρχουν αυτούσιοι από τους σύγχρονους εκκλησιαστικούς μουσικοσυνθέτες. Ο Ολιβιέ Μεσιάν, για παράδειγμα, τους χρησιμοποιεί όπως είναι αυτούσιους, αλλά συγχρόνως και όλα τους χαλάει με τους κανόνες της σύγχρονης αρμονίας της μουσικής, δηλαδή με πράγματα τα οποία επιτρέπονται, τα πάντα επιτρέπονται στη σύγχρονη αρμονία της μουσικής, αλλά απαγορεύονται στην κλασική μουσική. Την τραβάει προς το μέρος της η σύγχρονη αρμονία της μουσικής την κλασική, την ξεχαρβαλώνει σε εισαγωγικά, την παραβιάζει, όμως ο μουσικοσυνθέτης την κρατάει όπως είναι την κλασική, δεν την αφήνει να παρασυρθεί και να μετατραπεί σε σύγχρονη, και έτσι γι' αυτό έχουμε αυτό το φρικιαστικό, τρομακτικό άκουσμα. Είναι δηλαδή μουσική τρόμου. Για να περιγραφεί το μεγαλείο του Θεού από τη στιγμή που από το 1900 είπαμε και μετά, εμφανίζεται η σύγχρονη αρμονία της μουσικής και οι εκκλησιαστικοί μουσικοσυνθέτες πλέον, οι περισσότεροι της Δυτικής Εκκλησίας, παντρεύουν την κλασική μουσική με τη μουσική jazz, τη σύγχρονη αρμονία της μουσικής. Κάτι που δεν συμβαίνει πριν από το 1900, αφού δεν έχει εμφανιστεί ακόμα η σύγχρονη αρμονία της μουσικής, αλλά υπάρχει μόνο η κλασική. Το τρομακτικό αυτό κομμάτι, δοξολογία προς το μεγαλείο του Θεού που περιγράφει τη γέννηση από τη μήτρα της Θεοτόκου και ότι πλέον ο Θεός είναι ανάμεσά μας, είναι γραμμένο σε ντο ματζόρε, το έχει γράψει σε ντο μίζωνα κλίμακα ο Ολιβιέ Μεσιάν, αλλά προσέξτε φίλες και φίλοι, θα σας δώσω τα ακόρτα, έχω εργαστεί και θα εργαστώ και σήμερα για να σας τα δώσω, ελπίζω να προλάβω μέχρι το απόγευμα σήμερα Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2024 να σας τα δώσω γραπτά. Είναι συγχορδίες με ντιμινουίτες, συγχορδίες jazz και παράλληλα συγχορδίες κλασικής μουσικής, προσέξτε το πολύ, με δεύτερες, τρίτες αναστροφές, πρώτη αναστροφή, συγχορδίες με θεβδόμης, λόγω της σύγχρονης αρμονίας της μουσικής, εβδόμες μεγάλες της ματζόρε, μικρές της μινόρε, παράλληλες πέμπτες, έκτες, πολλές, πάρα πολλές έκτες, πράγματα τα οποία απαγορεύονται, οι παράλληλες πέμπτες για παράδειγμα, παράλληλες όγδοες, στην κλασική μουσική, επιτρέπονται όμως στη σύγχρονη αρμονία της μουσικής, παράλληλα όμως υπάρχει και η κλασική με τους κανόνες της και γίνεται αυτή η άγρια μάχη, η πάλι μεταξύ σύγχρονης αρμονίας της μουσικής, μουσικής jazz δηλαδή, και κλασικής μουσικής, για να περιγραφεί το μεγαλείο του Θεού με αυτόν τον τρόπο. Όταν ξεσπάει προς το τέλος του κομματιού η κεραυνοβόλα το κάτα που είχα περιγράψει και στο παλιό βιντεάκι μου τότε πριν από χρόνια που είχα ετοιμάσει και το είχα ξαναπαρουσιάσει, αρχίζει και κάνει ταραραραμ,
Εκεί έχουμε αρχαίους ελληνικούς τρόπους, προσέξτε το η μουσική, θα το καταλάβετε όπως θα προχωράει το κομμάτι. Εκεί ξεσπάει, φίλες και φίλοι, η κεραυνοβόλα το κάτα, που εκεί περιγράφεται πλέον η γέννηση, η έξοδος του Χριστού από τη μήτρα της Παναγίας και ο ερχομός του Θεού στον κόσμο που είναι ανάμεσά μας. Γι' αυτό είναι τόσο φρικιαστική η μουσική από την αρχή ως το τέλος, για να περιγραφεί αυτό το συγκλονιστικό γεγονός του ερχομού του Θεού στον κόσμο που ταπεινώνεται, γίνεται άνθρωπος, αφήνοντας το θείο μεγαλείο του, κατεβαίνοντας στη γη, ενανθρωπής και με την ενανθρώπισή του μέσα από τη μήτρα της Παναγίας έρχεται στον κόσμο. Γι' αυτό είναι και τόσο τρομακτικό το στυλ, για τη σωτηρία του ανθρώπου. Και τελειώνει αυτή η τρομακτική κεραυνοβόλα το κάτα σε μη ματζόρε. Ενώ το κομμάτι είπαμε είναι σε ντο ματζόρε, ο Ολιβιέ Μεσιάν του τελειώνει σε μη ματζόρε. Και τελειώνει με την τελική, με μία έκτη κρατημένη, με τη συγχορδία με έκτη αυξημένη και κρατημένη πατημένη στα πλήκτρα και τον μπάσο με τα πόδια του αρμονίστα στον μπάσο παίζει ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Δηλαδή κάνει το να, 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 με το τριμητόνιο μέσα. Με το... Δηλαδή είναι πραγματικά ένα αριστούργημα, γι' αυτό και διάλεξα το συγκεκριμένο κομμάτι. Τώρα φίλες και φίλοι θα πατήσω λοιπόν το pause, θα γυρίσω μπροστά για να έχουμε θέα το tablet και είπαμε, ήθελα, θέλω πάρα πολύ να το διευθύνω, αλλά με τον αέρα δεν θα ακούω το κομμάτι και δεν θα ξέρω τι διευθύνω απ' έξω. Γιατί για να διευθύνω απ' έξω πρέπει να ακούω καθαρά όπως άλλες φορές όταν δεν φυσάει, που έχω και ανοιχτά τα τζάμια το κομμάτι, ενώ με βροχή, με άνεμο δυνατό, δεν θα μπορώ να τα ακούω, θα το παίρνει να το παρασύρει ο άνεμος. Δεν μπορώ να αφήσω και ανοιχτά τα παράθυρα γιατί θα αλλοιώνει τον ήχο, θα μπαίνει μέσα ο αέρας και θα βουίζει και μπορεί να μου ρίξει και το τάμπλετ. Οπότε θα το παρακολουθήσουμε το κομμάτι από μέσα όπως ακριβώς σας το περιέγραψα. Πατάω το pause λοιπόν φίλες και φίλοι για να απολαύσουμε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι του Ολιβιέ Μεσιάν, God Among Us, Dieu parmi nous. Ο Θεός είναι ανάμεσά μας, η γέννηση του Κυρίου, το τελευταίο τμήμα, το ένατο. Με θέα το βουνό των Αγίων 10, με αφορμή, ως αφιέρωμα δηλαδή, στα θυρανίξια, όπου ο επίσκοπος, σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας, χτυπάει την πόρτα για να ανοίξει 3 φορές, για να ξεκινήσει να επαναλειτουργεί ο ιερός ναός, και ακολουθεί σε αυτή η λαμπρότατη, μεγαλοπρεπή, συγκλονιστική τελετή. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είμαι έτοιμος και ξεκινάω το κομμάτι αυτή τη στιγμή του Ολιβιέ Μεσιάν, God Among Us, από τη γέννηση του Κυρίου, The Nativity of the Lord. Αυτό το αριστουργηματικό, συγκλονιστικό και συγχρόνως τρομακτικό, φρικιαστικό κομμάτι εξαιτίας του άγριου παντρέματος από τον Ολιβιέ Μεσιάν, της κλασικής μουσικής και της μουσικής jazz. Παντρεύει την κλασική μουσική με τη μουσική jazz και με την τροπική αρμονία τρόπους, ελληνικούς αρχαίους μουσικούς τρόπους και τρόπους της Ανατολής, γι' αυτό και είναι τόσο φρικιαστικό το άκουσμα. Ο Ολιβιέ Μεσιάν, ναι μεν είπαμε, παντρεύει την κλασική μουσική με την μουσική jazz, αλλά δίνει περισσότερο έμφαση στην jazz, χωρίς όμως να παραλείπει και την κλασική. Γι' αυτό είναι τόσο φοβερά τρομακτικό και συγκλονιστικό το άκουσμα.
δεν υπάρχουν λόγια για να περιγραφεί αυτό το συγκλονιστικό μεγαλείο της εκκλησιαστικής θρησκευτικής αυτής μουσικής σύνθεσης του Γάλλου εκκλησιαστικού μουσικοσυνθέτη και οργανίστα Ολιβιέ Μεσιάν, ο οποίος συνέθεσε αυτό το συγκεκριμένο μουσικό θρησκευτικό του έργο «Η γέννηση του Κυρίου», «The Nativity of the Lord», το 1935 στην πόλη Γκρενόμπλ της Γαλλίας. Μία φοβερή, συγκλονιστική, τρομακτική παρέλαση συγχορδιών, πάρα πολλών συγχορδιών, κλασικής μουσικής με τους γνωστούς κανόνες της, με πολλές απαγορεύσεις που έχει ως γνωστόν για τους μουσικούς, εμάς τους μουσικούς, η κλασική μουσική, παντρεμένη αυτή η κλασική μουσική με τη μουσική jazz, τη σύγχρονη αρμονία της μουσικής, που επιτρέπονται τα πάντα και έτσι σπάνε, χαλάνε κανόνες της κλασικής μουσικής. Γι' αυτό παρακολουθήσαμε την κλασική μουσική να αγωνίζεται, να παλεύει, να αντιδράει και να λισομανάει, να ξεφύγει, σε εισαγωγικά έτσι, το περιγράφω με τέτοιο τρόπο ως μουσικός για να το καταλάβετε οι απλοί άνθρωποι, η μουσική το καταλαβαίνουμε με διαφορετικό τρόπο γιατί τα έχουμε σπουδάσει αυτά, να λισομανάει και να αγωνίζεται με νύχια και με δόντια, να ξεφύγει από τα νύχια της σύγχρονης αρμονίας της μουσικής, γιατί δεν θέλει να τις χαλάνε τους κανόνες της, όμως η σύγχρονη αρμονία, επειδή παντρεύτηκαν από τη σύνθεση του Ολιβιέ Μεσιάν, του μουσικοσυνθέτη, και είναι παντρεμένη μαζί με την κλασική, να μην την αφήνει να φύγει και να την τραβάει προς το μέρος της, με την κατάργηση, προσπαθώντας να της καταργήσει τους κανόνες, χωρίς όμως να μπορεί να τους καταργήσει, χωρίς να μπορούν αυτοί οι κανόνες να καταργηθούν, γιατί έτσι έχει κάνει τη σύνθεση του Ολιβιέ Μεσιάν, αλλά συγχρόνως να σπάνε και να χαλάνε αυτοί οι κανόνες που απαγορεύουν πάρα πολλά πράγματα με τη σύγχρονη αρμονία της μουσικής στην οποία επιτρέπονται όλα αυτά που απαγορεύονται στην κλασική μουσική. Και το αποτέλεσμα, τρομακτικό, φρικιαστικό, συγκλονιστικό, για να περιγραφεί με αυτόν τον τρόπο το μεγαλείο του Θεού και συγκεκριμένα το γεγονός της γέννησης του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Χριστού, από τη μήτρα της Θεοτόκου και την ενανθρώπισή του στον κόσμο για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Από εδώ και πέρα, ο καθεδρικός ναός της Παναγίας των Παρισίων λειτουργεί κανονικά με τις ακολουθίες του, όρθρους, θείες λειτουργίες, εσπερινούς, παρακλήσεις, και είναι πραγματικά πολύ συγκλονιστικό και δεν μπορούσα να μείνω αμέτωχος χωρίς να συμμετέχω κι εγώ σε αυτό το μεγάλο συγκλονιστικό γεγονός της, του ξανανοίγματος, της επαναλειτουργίας του Καθεδρικού Ναού της Παναγίας των Παρισίων. Φίλες και φίλοι, για τους μουσικούς θα σας δώσω τα ακόρδα γραπτά. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στα ακόρδα γιατί είναι πάρα πολλά, πάρα πολλές και πάρα πολύ δύσκολες συγχορδίες κλασικής μουσικής, παντρεμένες με σύγχρονης αρμονίας της μουσικής συγχορδίες και καθώς επίσης και με αρχαίους ελληνικούς τρόπους και τρόπους της Ανατολής, το παρατηρήσατε στο κομμάτι μουσική, και μέχρι το απόγευμα ελπίζω σήμερα το απόγευμα να έχω καταφέρει να γράψω, να περάσω μέσα στο βίντεο τα ακόρδα. Δεν θα σας δίνω τις συγχορδίες μέτρο-μέτρο γιατί δεν θα φτάσει ο χώρος του YouTube, σας δίνω μόνο τις συγχορδίες που υπάρχουν. Όταν μία συγχορδία επαναλαμβάνεται, δεν την ξαναγράφω πάλι σαφώς. Σας δίνω αυτές τις συγχορδίες όλες που έχει το κομμάτι, όχι όμως μέτρο-μέτρο, τμήμα-τμήμα, κομμάτι-κομμάτι, στα πεντάγραμμα, πεντάγραμμο-πεντάγραμμο, γιατί δεν θα φτάσει ο χώρος του YouTube. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, να είστε όλες και όλοι καλά. Κωνσταντίνος Γεωργίου, Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024, με αυτό το έκτακτο βιντεάκι μου, με αφορμή το ιστορικό γεγονός του ξανανοίγματος της Παναγίας των Παρισίων στη Γαλλία, του Καθεδρικού Ναού της Παναγίας των Παρισίων, ύστερα από τη μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει εξαιτίας ηλεκτρικού βραχυκυκλώματος το 2019 και μετά από 5 χρόνια, ύστερα από δωρεές πολλών ευεργετών γύρω στον πλανήτη από όλο τον κόσμο, ξανά άνοιξε χθες Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2024 με μια μεγαλοπρεπή λαμπρή των θυρανιξίων του
Ιερού Καθεδρικού Ναού, στην οποία τελετή, θρησκευτική αυτή τελετή, συμμετείχαν πλήθος ηγετών, 40 ηγέτες από όλο τον κόσμο, πλήθος κόσμου και θρησκευτικών ηγετών φυσικά. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας!